Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα ξεκινά τώρα και θα είμαστε μαζί, όπως πάντα, περίπου για μία ώρα. Απόψε το βράδυ με μία πολύ ξεχωριστή συζήτηση. Καλησπέρα, Ηρώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τελειώσαμε χθες το βράδυ στις 3. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε, διότι η αγωνία και που πήγαμε σπίτι μας, με το Υπουργείο Εσωτερικών συνδεδεμένοι ήμασταν για να δούμε τι γίνεται στο Δήμο. Όπου σήμερα το πρωί είχαμε σαφή εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος, πάνω από το 43% ο συνδυασμός του κυρίου Στέφανου Πουλημένου, κέρδισε το Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και όπως είπε ο κύριος Λευτέρης Λιτοβόης εχθές, στο σχολιασμό στην αρχή της ενημερωτικής μας διαδρομής, επιβεβαιώθηκαν δημοσκοπήσεις οι οποίες είχαμε υπόψη μας. Δεν σας είχαμε δώσει τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, διότι τα στοιχεία αυτά ήταν και αλληλοσυγκρούμενα σε κάποιους των περιπτώσεων. Με ένα εκλογικό σώμα να έχει και ένα μεγάλο κομμάτι αναποφάσιστων. Όμως τελικά η τάση του εκλογικού σώματος που καταγράφονται. Πάνε και από την αρχή όμως χθες και στην εκλογική αναμέτρηση. Και τρεις δημοσκοπήσεις που εμείς έχουμε υπόψη μας, κερδίθηκε. Ο κύριος Στέφανος Πουλημένος είναι απόψη μαζί μας, ο νεοεκλεγής δήμαρχος του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήλθατε, συγχαρητήρια. Καλά μου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί φαντάζομαι ότι η κόπος είναι μεγάλη, δεν κοιμηθήκατε. Πότε να κοιμηθώ, αφού το αποτέλεσμα το τελικό προέκυψε περί τις 8 το πρωί. Ακριβώς. Προσπάθησα το μεσημέρι, εντάξει. Ναι. Καλύψαμε λίγο. Κάτι κάναμε, όπως το μεσημέρι νομίζω λίγο σήμερα όλοι. Κάτι έγινε. Ήταν ένα στίγμα προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα και κοινωνικό όπως φάνηκε. Το οποίο το κερδίσατε. Και το κερδίσατε απέναντι σε μια εξουσία, γιατί η δημοτική εξουσία είναι εξουσία, και απέναντι και σε ένα κομματικό μηχανισμό, ο οποίος δεν ήταν πολύ ευθύς, αλλά ψέλιζε πως εμείς στηρίζουμε την Δήμαρχο Κερκυραίων. Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης το είπε ερχόμενος εδώ. Το είπαν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που επίσης έρχονταν εδώ. Με λίγα λόγια, σας άφηναν ένα στίγμα αντάρτη. Κάποιοι σας περιέγραφαν ως παρελθόν. Ανάμεσα σε αυτούς είδα και τον κύριο Θανάση Θεολόγη. Για σκεφτείτε. Τον οποίο δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Long time ago τον θυμόμαστε και ο κύριος αυτός είπε ότι εσείς, ο οποίος είναι και μεγαλύτερος από εσάς στην ηλικία, από όσο ξέρω, είπε. Αρκετά μεγαλύτερος. Ναι, αρκετά μεγαλύτερος στο παρελθόν. Λέω λοιπόν ότι άκουγα διάφορα πράγματα. Και εσείς ακούγατε. Και τελικά. 30 χρόνια πίσω. Η δυναμική 30 χρόνια. Έδωσε σε εσάς και στους συνεργάτες σας αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Θέλω έτσι να μου το αποτιμήσετε ίσως και με μια εξομολογητική διάθεση. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε υπόψη μας πρώτα απ' όλα το κλίμα το οποίο διαπιστώναμε στις επαφές μας με τον κόσμο, με τους πολίτες μας και στην πόλη και στην Ήπεθρο. Που το κλίμα ήταν πολύ θετικό έως πανηγυρικό για μας. Και μας είχε δημιουργήσει την αίσθηση ότι πάμε για μεγάλη εκλογική νίκη. Επίσης είχαμε τα υπόψη μας τα δημοσκοπικά δεδομένα τριών εταιριών. Και κάτι συμπληρωματικό που ήρθε τις τελευταίες μέρες, εγώ δεν το έχω και τόσο σε εμπιστοσύνη, ήταν τα αποτελέσματα στο στοίχημα δύο εταιριών. Ναι, και είδαμε και αυτά να παίζουν και φέτος. Και αυτά έπαιξαν, έχετε ένα δίκιο. Ρόλο, έπαιξαν ένα ρόλο. Εν πάση περιπτώσει εμείς είχαμε καταλήξει στην εκτίμηση ότι 70-30 ήταν η πιθανότητα να περάσουμε το 43%. Και επιβεβαιώθηκε αυτή η αίσθησή μας, έστω και οριακά. Το θέμα είναι ότι αποφύγαμε την αναμέτρηση της δεύτερης Κυριακής, που είναι μια ψυχοφθόρος κατάσταση. Είναι. Την είναι, οποία εγώ δίκιο. Δεν έχω ζήσει ποτέ. Έχετε αυτό να πω, έχετε κάνει 8 στα 8. Δεν έχω ζήσει ποτέ. Έτσι, 8 στα 8. Νομίζω ότι πανελλαδικά πρέπει να είναι. Είναι η 8η, είναι η 8η εκλογή αυτή την οποία πετύχαμε χθες. Και είναι και μία ακόμη από τον πρώτο γύρο. Δεν έχω πάει ποτέ σε δεύτερο γύρο. Και έτσι δεν έσπασε η παράδοση μέχρι τώρα. Με αυτό το αποτέλεσμα, έστω και οριακό. Κάτι αντίστοιχο, λίγο πιο χαλαρό, ήταν το 2006 για την Ομαρχία. Ναι, για την Ομαρχία. Και τότε είχαμε ένα ζήτημα για το αν περνάμε το όριο της επιτυχίας από την πρώτη Κυριακή. Και επιβεβαιώθηκε το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα πράγματα. Βεβαίως οφείλω να πω ότι και τα δημοσκοπικά δεδομένα και η αίσθηση δική μας ήταν ότι το ποσοστό της απερχόμενης δημοτικής αρχής θα ήταν χαμηλότερο. Πήγε καλύτερο από ό,τι είχαμε υπολογίσει. Και αυτό σε βάρος των τριών παρατάξεων που ακολουθούν.
Υπολογίζαμε ότι οι τρεις παρατάξεις θα κυμανθούν μεταξύ 20 και 22%, ενώ πήγαν χαμηλότερα. Ναι. Στο σύνολό τους, στο άθροισμα. Και αυτό ήταν ένα ποσοστό το οποίο μεταφέρθηκε και ενισχύθηκε η δύναμη της, της απερχόμενης δημοτικής αρχής, της παράταξής της. Για μας τα πράγματα τώρα είναι παρελθόν αυτή η ιστορία. Έχουμε μπροστά μας τα προβλήματα, όπως είχαμε πει. Δηλαδή, δεν μένουμε τόσο στα πρόσωπα που ταυτίστηκαν με το χειρισμό διαφόρων υποθέσεων. Έχουμε μπροστά μας την πραγματικότητα των προβλημάτων, που είναι ο πραγματικός, ο αντίπαλός μας, ο ουσιαστικός αντίπαλος, με τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε από εδώ και μπρος. Δώσατε το στίγμα σήμερα το πρωί για το ποιες είναι οι προτεραιότητες σας και τι θα είναι αυτό το οποίο θέλετε να δρομολογήσετε την επιλύση του. Εγώ όμως αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι στο διάστημα που απομένει μέχρι να αναλάβετε επίσημα πια. Θα επιδιώξετε μια συνεργασία και μια καλή ενημέρωση ώστε από πρώτης πρώτου. Ασφαλώς. Να αξιοποιηθεί είναι... αυτός ο χρόνος των 80 ημερών που μεσολαβούν ανάμεσα στην εκλογή και στην ανάληψη των καθηκόντων, για να γνωρίσουμε καλύτερα τη λειτουργία των υπηρεσιών, να γνωρίσουμε το προσωπικό, να συζητήσουμε τις αδυναμίες και τα προβλήματα τα οποία έχουν καταγραφεί εδώ και καιρό και τα οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνουν ανακατατάξεις στη συγκρότηση των επιμέρους υπηρεσιών και μέσω του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας να πάμε σε ενίσχυση των υπηρεσιών που πάσχουν και στη δημιουργία νέων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει ο Δήμος αξιοπρεπώς, όπως είναι η συγκρότηση, η επανασυγκρότηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο χρόνος αυτός θα αξιοποιηθεί λοιπόν παραγωγικά, δημιουργικά, έτσι ώστε να βρεθούμε κατά το δυνατόν έτοιμοι από την 1η Ιανουαρίου να ασκήσουμε πλήρως τα καθήκοντά μας. Εγώ προσωπικά έχω μια μακρά εμπειρία στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν δικαιούμαι να ζητήσω πίστοση χρόνου. Δεν δικαιούμαι να ζητήσω πίστοση χρόνου. Οι πολίτες μας δικαίως ζητούν από εμάς να λειτουργήσουμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο από την αρχή του χρόνου. Και θα επιχειρήσουμε να το προετοιμάσουμε αυτό, έτσι ώστε να μην υπάρξει κλειδονισμός, να μην υπάρξει μεταβατική περίοδος που να δημιουργήσει πρόβλημα στην ευρυθμία της λειτουργίας του Δήμου και στην ζωή του τόπου. Σας άκουσα και εγώ αυτά τα οποία είπατε το πρωί. Λίγο πολύ με κάνατε να καταλάβω ότι ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά και η προετοιμασία μέχρι την ανάληψη, θα είναι ένα κρίσιμο διάστημα και χάραξης άμεσων κινήσεων, αλλά ταυτόχρονα και αποφάσεις που θα πάρετε, προκειμένου αυτό που ονομάζουμε τουριστική σεζόν να λειτουργήσει με ένα διαφορετικό τρόπο ή να υπάρξει μια άλλη πραγματικότητα στη ζωή και των μονίμων κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών αυτής της πόλης. Είναι ίσως, το ακούμε χρόνια και οφείλω να σας πω, κύριε Δήμαρχε, ότι έχουμε καταγράψει και πολλές φορές πάρα πολλές υποσχέσεις. Και πολλοί κόσμος έχει πικραθεί γιατί δεν έχει δει μέτρα, ενέργειες κινήσεις. Δηλαδή, η απερχόμενη δημοτική αρχή. Είχα εγώ φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Καλόγερο και του είχα πει μπράβο. Είχε πει δύο πράγματα. Και εσείς θα τα καταλάβετε γιατί είστε ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και με ευαισθησία στα θέματα της τοπικής ιστορίας. Θα διώξουμε τα λεωφορεία, λέει, μπροστά από το παλιό φρούριο της Κέρκυρας. Μπράβο. Θα φτιάξουμε το πάρκινγκ στο χώρο του Λυρικού. Μπράβο. Δύο χρόνια πίσω αυτά. Και δεν έγινε απολύτως τίποτα από αυτά τα οποία είπε. Είμαστε αναγκαιότητες όμως. Θα είμαστε ιδιαίτερα φιδωλοί στις εξαγγελίες. Θα κάνουμε εξαγγελίες όταν είμαστε απόλυτα έτοιμοι και απόλυτα σίγουροι ότι οι εξαγγελίες μας θα μετατραπούν σε έργο. Γιατί για μας είναι μείζονο σημασίας θέμα το να υπάρξει, να διαμορφωθεί μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με τη Δημοτική Αρχή, με το Δήμο. Να τον εμπιστεύεται το Δήμο. Όταν ακούει μια εξαγγελία ή μια πρόσκληση να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια την οποία ανακοινώνει ο Δήμος, να την εμπιστεύεται αυτή την προσπάθεια και να ακολουθεί. Είναι πολύ κρίσιμο το να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτή τη σχέση για να καλέσουμε τον κόσμο, τους πολίτες μας, να συμμετέχουν σε μεγάλες προσπάθειες όπως είναι, ας πούμε, η διαχείριση των απορριμμάτων, διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, η ανακύκλωση, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα για τον τόπο, γιατί αγγίζουν πολύ ευαίσθητες χορδές των τοπικών ζητημάτων. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα αγγίζουν τα οικονομικά, την οικονομική κατάσταση του Δήμου, η οποία γίνεται, οι οικονομικές επιπτώσεις
από την διαχείριση των απορριμμάτων είναι δυσβάσταχτη για τα οικονομικά του Δήμου. Πληρώνουμε επιπλέον εκατομμύρια, επιπλέον των όσων εισπράττουμε από τα τέλη καθαριότητας. Επιπλέον εκατομμύρια, γιατί δεν έχουμε μειώσει τον όγκο, το βάρος των απορριμμάτων. Των απορριμμάτων. Το είχατε πει προηγουμένως. Και τα πληρώνουμε και είδα ότι το περάσανε, το προσπεράσανε. Τα πληρώνουμε. Διότι είπατε ότι το 70% του προϋπολογισμού του Δήμου πηγαίνει στα σκουπίδια. Θέσατε ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η απερχόμενη Δημοτική Αρχή να έχει βάλει στόχο 50% ανακύκλωση από την αρχή μέχρι το τέλος της θητείας της και τελικά η ανακύκλωση να είναι σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά που κάνουν περήφανο τον πρώην Αντιδήμαρο Καθαριότητας, τον Σπύρο το Ρίγκα, που ήταν και υποψήφιό σα, για αυτό που είχε πετύχει. Και άλλου υπηρετήσατε. Επί τη θητεία του. Ναι, και τον Χρήστο τον Κότση, εγώ τα θυμάμαι αυτά. Ναι. Δυστυχώς δεν με έχει πλησιάσει για κάποιους το Αλτσχάιμερ ακόμα. Λέω, τα αποτελέσματα εκείνα είναι δυσθεώρητα και είναι στόχοι για τους σήμερα. Έτσι είναι. Είχαμε καλύτερες επιδόσεις στο παρελθόν και είναι κρίμα που κατατάσσεται η Κέρκυρα ακόμη μεταξύ των ουραγών στη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν τιμά την Κέρκυρα του πολιτισμού να κατατάσσεται σε αυτή τη θέση σε πανελλήνια κλίμακα με αυτές τις χαμηλές, πολύ χαμηλές, κατώτερες των προσδοκιών, πολύ κατώτερες των προσδοκιών επιδόσεις τις οποίες καταγράφουμε. Η υπόθεση της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι και η υπόθεση πολιτισμού ενός τόπου. Είναι ένα μέγεθος το οποίο ορίζει το επίπεδο του πολιτισμού μας. Το πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας δεν είναι μόνο οικονομική υπόθεση, είναι και υπόθεση πολιτισμού και είναι και υπόθεση περιβάλλοντος. Διότι από το γεγονός, από την διαχείριση των απορριμμάτων όπως την περιγράφουμε με διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και με την κυκλική οικονομία, ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων δεν καταλήγει στη φύση. Αλλάζει η σχέση του πολίτη με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Αλλάζει η σχέση του πολίτη με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Συνεπώς, καλλιεργείται μια άλλη περιβαλλοντική συνείδηση για τον πολίτη. Και αυτά τα τρία, καλύτερη οικονομική κατάσταση στο Δήμο, μέσω της οποίας θα υπηρετηθούν οι ανάγκες της καθημερινότητας, τα πολλά προβλήματα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Δεύτερον, αλλαγή στην εικόνα πολιτισμού του τόπου μας, διότι οι εικόνες που συναντούμε ακόμη και σήμερα σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης και της Υπαίθρου, δεν συνιστούν ένα τόπο προηγμένο πολιτιστικά. Κάνουν οι εικόνες αυτές να μοιάζουμε με χώρες που δεν θέλω να αναφέρω, που δεν είναι θετικά παραδείγματα για μας. Όταν υπάρχουν πόλεις της χώρας μας, οι οποίες έχουν εξαιρετικές επιδόσεις και χαίρεσαι να βλέπεις τον οικοκυριό και την τάξη περί την διαχείριση των απορριμμάτων. Καθαρούς, πλημμένους κάδους, κλειστούς, με καθαρό το χώρο κάτω από τους κάδους, με μια εικόνα, είναι μια εικόνα η οποία τιμά τον τόπο που την παρουσιάζει. Θα μπορέσουμε να το δούμε αυτό. Αυτό είναι η επιδίωξή μας. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε. Mm-hmm. Γι' αυτό θα παλέψουμε και γι' αυτό θα προετοιμαστούμε να το επιχειρήσουμε από την αρχή του χρόνου. Θα δούμε τι θα βρούμε σε επίπεδο υπηρεσίας. Ναι. Έχω την αίσθηση και οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό από ποτέ μέσω των προγραμμάτων, των προγραμμάτων που εξασφάλισε ο Δήμος αυτή την περίοδο. Μέσω του leasing mm-hmm. που αγοράστηκαν, δηλαδή ναι. αγοράστηκε εξοπλισμός ο οποίος θα πληρωθεί τα επόμενα χρόνια mm-hmm. από το Δήμο. Ναι. Και υπήρξαν τέτοιες δυνατότητες οι οποίες αξιοποιήθηκαν και έτσι μας δίνουν τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για να εφαρμοστεί πλήρως ένα τέτοιο πρόγραμμα. Θα δούμε και τι έχουμε από πλευράς προσωπικού. Ποιο μέρος του προσωπικού δεν υπηρετεί στις θέσεις για τις οποίες προσελήφθη. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Αλλά είναι σοβαρό. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή άμα προσελήφθεις ως δακαταριστής, δεν μπορεί να είσαι διευθυντής γραφείου. Αυτό λέει η κοινή λογική. Η κοινή λογική. Αλλά η πελατειακή λογική λέει άλλο. Λέει άλλο, σύμφωνοι. Αλλά ο ήλιος βγήκε για όλους, κύριε Δήμαρχε. Δεν βγήκε μονάχα για τους λίγους ή για τους συμμέτερους. Και, σήμερα... και λέω το εξής, γιατί είχε έρθει ένας πατέρας και μου είπε: μπορείς να βοηθήσεις το παιδί μου. Εγώ του λέω: με συγχωρείς πολύ, δεν μπορώ να κάνω πάνω κανένα τηλέφωνο. Και ξέρω ότι το παιδί του έχει σπουδαία προσόντα. Και πληροφορήθηκα ότι αξιολογήθηκε από το παιδί του από ανθρώπους οι οποίοι είναι απόφοιτοι της βασικής εκπαίδευσης. Και λέω: παιδιά, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, πού είναι τα κριτήρια ΣΕΠ στις προσλήψεις, οι κανόνες, οι όροι, αυτό που παλεύετε εσείς, η ΙΡΟ που έχει μικρό παιδί και παλεύει για να του δώσει τα εφόδια να ανταγωνιστεί, να έχει άμυλα ευγενή. Πρέπει να γίνει συνείδηση, κύριε Ζηνιάτη, ότι ο Δήμος δεν μπορεί να διαχωρίζει τα παιδιά του σε δικά μας και στα άλλα.
Δεν μπορεί. Δεν είναι λογικό, δεν είναι θεμητό. Γίνονται οποιαδήποτε προκήρυξη. Πρέπει αυτή την προκήρυξη να την προσεγγίζει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος νέος να εργαστεί στο Δήμο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις. Και με τα κριτήρια τα οποία πρέπει να μπαίνουν στις προκήρυξεις να γίνεται η πρόσληψη. Αυτό θα ήταν το σωστό, το λογικό, το ανθρώπινο. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα εμπεδωθεί αυτή η αντίληψη. Θα πάμε στην επιλογή των προκηρύξεων μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων του νέου οργανισμού, ο οποίος θα ψηφιστεί το Γενάρη, Φλεβάρι, το πολύ. Mm-hmm. Προσλήψει με κριτήρια. Με κριτήρια. Με κριτήρια, αυτό λέω ότι θα βάλει. Θα υπάρχουν κριτήρια. Θα ισχύουν και τα οποία θα ισχύουν έναντι όλων. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε διαχωρισμό. Στο μικρό τόπο τον οποίο ζούμε, να λέμε ότι αυτός είναι δικός μας, άρα έχει ένα προτιμησιακό καθεστώς. Απολαμβάνει προτιμησιακού καθεστώτος στο Δήμο και οι άλλοι είναι άλλου Θεού παιδιά και μένουν στην απέξω. Πρέπει επίσης όρις να τους αντιμετωπίζουμε όλους. Αυτή είναι η νέα αντίληψη στα, την οποία θέλουμε. Στα σκουπίδια τι θα κάνετε, κύριε Δημάρχη? Διότι στη από ό,τι καταλαβαίνω, θα δώσει απαραίτητα μέχρι να δούνε πώς. Αυτό κατάλαβα από τα λεγόμενά σας. Εξοπλισμό έχουμε. Μηχανήματα. Ναι. Έχουμε κάδους. Ναι. Μεγάλο αριθμό κάδων οι οποίοι έχουν έρθει μέσω ενός προγράμματος το οποίο είχε ενηθεί από την περίοδο Γαλλιατσάτου. Ισχύει αυτό που λέτε από την περιφέρεια, έχετε δίκιο. Και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Και στους τρεις Δήμους ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση. Λίγο μεγαλύτερη στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, αν δεν κάνω λάθος. Το αρχικό πρόγραμμα είχε δικαιούχο τον ενιαίο Δήμο. Όταν προέκυψε η διάσπαση, πριν προχωρήσουν στην διαδικασία προμήθειας, έπρεπε να χωριστεί πλέον το αντικείμενο, να μοιραστεί στους τρεις Δήμους και αυτό απέτυχε κάποιο χρόνο. Άλλος Δήμος το ξεπέρασε νωρίτερα και προχώρησε τη διαδικασία απόκτησης των κάδων νωρίς. Άλλοι έμειναν πίσω και είναι ακόμη αδιάθετοι και περιμένουν στις αποθήκες ή σε διάφορους χώρους ανοιχτούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί. Με την ευκαιρία να σας πω ότι ο χώρος του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, ναι, είναι γεμάτος κάδους. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δεν χρησιμοποιείται γιατί είναι και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Και το είχε ο κύριος Καλόγερος το παρουσιάσει πέρσι. Ναι. Ότι θα γίνει, θα τέτοια εποχή. Τώρα είναι γεμάτος κάδους. Έχει μετατραπεί σε αποθήκη κάδων. Είδα αεροφωτογραφία, την οποία μου έθεσαν υπόψη. Και συμβαίνει αυτό. Πάση περιπτώσει, πρέπει να βρούμε κάποιους χώρους στους οποίους θα πάνε οι κάδοι αυτοί, διότι δεν μπορούν να τοποθετηθούν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κάδους είναι κάδοι για οργανικά. Είναι καφέ κάδοι. Οι οποίοι καφέ κάδι για να απλωθούν, για να αναπτυχθούν στο σύστημα, πρέπει να έχεις μετά και το σύστημα αποκομιδής και να ξέρεις και πού θα πάνε. Τι θα γίνει το υλικό το οποίο μαζεύεις, τα χωριστά οργανικά. Ακόμα δεν έχουμε απάντηση στο ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι ο μεταφορέας σήμερα τα παίρνει όλα. Δε. Τα παίρνει όλα. Αλλά λέμε ότι άμα ξεκινήσει να υπάρχει αυτό το ξεχωριστό ρεύμα, πρέπει να μπορεί να. Ο πολίτης να εκπαιδευτεί. Και θα τα πλένει κιόλας για να μην είναι. Προφανώς είναι μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις του εργολάβου. Είναι το μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις το πλήσιμο των κάδων. Και ο καθαρισμός του χώρου άλλο το πλήσιμο των κάδων και άλλο το πλήσιμο των σκουπιδιών. Άλλο αυτό, όχι, δεν μιλάμε για το πλήσιμο των σκουπιδιών. Αυτό υποτίθεται ότι τα ανακυκλώσιμα τα πλένουμε στα σπίτια μας για να είναι καθαρά στο μπλε κάδο. Αλλά ποιο μπλε κάδο, ο οποίος, αφού οι μπλε κάδοι αποτίθενται, αδειάζουν μέσα στο κοινό απορριμματοφόρο. Εντάξει, περιπτώσει είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαριστεί. Να διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητος, ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει στον πολίτη να το εμπιστεύεται. Όταν λέμε ότι στον μπλε κάδο ή στον κίτρινο κάδο ή στον σάλι κάδο, αυτά. Αυτά να είναι και να βλέπει ο κόσμος το διαφορετικό απορριμματοφόρο, ο οποίος θα παραλαμβάνει το περιεχόμενό τους. Εάν βλέπει ότι σε ένα απορριμματοφόρο πέφτουν όλα, το σύστημα είναι αναξιόπιστο. Όλα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ρόζο. Το σύστημα είναι αναξιόπιστο και δεν ακολουθεί κανείς βέβαια. Ναι. Μου λένε τηλεθεατές και μάλιστα και επαγγελματίες και συμμόρφωση και επίπληξη και πρόστιμο χρειαστεί για τα απορρίμματα. Μα βέβαια, εμείς θέλουμε οι πολίτες να συνεργάζονται και οι επαγγελματίες να συνεργάζονται και οι επιχειρηματίες να συνεργάζονται. Mm-hmm. Εγώ είδα με χαρά ένα ξενοδοχείο στην περιοδία που έκανα στα Γουγιά, που στον αύλιο χώρο του είχε τους διαφορετικούς κάδους για την ανακύκλωση και είχε και ένα ψυχτικό θάλαμο για να εναποθέτει τα οργανικά και να μην μυρίζουν στην περιοχή. Δεν είναι όλοι. Ξέξτε. Δεν είναι όλοι. Βλέπουμε δηλαδή από πλευράς επιχειρηματικής ένα πολύ προωθημένο βήμα. Και δεν είναι ο μόνος. Είναι και άλλες ξενοδοχεία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Δήμαρχε. Δεν το είπα προεκλογικά. Με θύμωσε. Μου το είπε όμως επαγγελματίας. Δέχομαι, μου λέει, ένα τηλεφώνημα από έναν υποψήφιο. Δεν θα πω σε ποιο συνδυασμό και ποιον υποστήριζε. Ψηφίστε τον εκλεκτό μου, αυτόν που ακολουθώ, και δεν θα ισχύσουν απαγορευτικά μέτρα. Δηλαδή,
ελεύθερα τραπέζια, ελεύθερες καρέκλες, ωράρια κτλ. Και του είπε αυτός που του τηλεφώνησε, ναι, μα βρε εσύ, δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι ο νόμος είναι νόμος και ο Δήμος εφαρμόζει τον νόμο, δεν μπορεί να παραβεί τον νόμο, διότι θα γίνει ό,τι έγινε με το Σύλλογο των Κατοίκων της Παλιάς Πόλης. Προσέφυγε στο αρμόδιο δικαστήριο, το κέρδισε το δικαστήριο και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη τούτη η ιστορία της ελευθεριότητας, είναι πολύ επίοικης η έκφραση, είναι στην πραγματικότητα μια εγκληματική διαστροφή απέναντι. Είναι αυτό που λέμε εδώ και πολλά και χρόνια για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει ο Δημότης. Δεν έχει μόνο δικαιώματα ή μόνο υποχρεώσεις. Γι' αυτό λέμε ότι η επανίδρυση της αστυνομίας έχει σαν στόχο να πατάξει αυτή την παραβατικότητα. Και μέχρι να επανειδηθεί η αστυνομία, δεν εξετάζουμε, θα εξετάσουμε από τώρα τη δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας. Που από προβλέπετε αυτό από τον Δήμο. Ο Νικολούς το έκανε. Προβλέπετε. Ο Σπύρος ο Καλούδης, αντιδήμαρχος καθημερινότητας, το έκανε. Ωραία. Αν λοιπόν δώσουμε μια στοιχειώδη στολή, ξέρω, ένα γυλαίκο με την ένδειξη Δήμος, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, που θα λέει υπηρεσία ελέγχων και κυκλοφορεί σε διάφορες περιοχές. Από μόνο του το πράγμα το μαζεύτηκε. Βεβαίως. Ναι. Από μόνο. Αν αντιθέτως ο πολίτης αισθάνεται ότι είναι ασίδωτος, ότι ό,τι και να κάνει θα το κάνει ατιμωρητή, θα συνεχίσει αυτή την τακτική που καταλήγει στις εικόνες οι οποίες μας πονάνε, μας τραυματίζουν την εικόνα τη γενικότερη του τόπου. Άλιστα. Κύριε Δήμαρχε, την κατανόησή σας, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είναι βράδυ Δευτέρας, είναι 9 του μηνός, είμαστε την επαύριο της εκλογικής αναμέτρησης Κυριακής, όπου χθες στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας ο κ. Στέφανος Πουλημένος επιβεβαίωσε τις δημοσκοπικές έρευνες, έκανε την έκπληξη ίσως για κάποιους που δεν το περίμεναν, κέρδισε το Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, το μεγαλύτερο Δήμο του νησιού. Ο κ. Στέφανος Πουλημένος είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός με μια μακρά θητεία στα αυτοδιοικητικά πράγματα και ως δήμαρχος του δεύτερου σε μέγεθος Δήμου της Κέρκυρας στην περίοδο της διάταξης των Δήμων, όπως λέγαμε με βάση τον νόμο Καποδίστριας, και επίσης έχει διατελέσει και νομάρχης Κέρκυρας. Εκ νέου υποψήφιος αυτή την προεκλογική περίοδο κέρδισε χθες το βράδυ με 43,14%. Και περίπου 1.400 ψήφους διαφορά. Μια πολύ καθαρή διαφορά. Ερωτήματα είναι πάρα πολλά, θέλω να σας πω, να συζητάμε. Είναι φυσικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, ακριβώς. Μια φίλη τηλεθεάτρια λοιπόν ρωτά και θέλει να ακούσει τη θέση σας για το ζήτημα του πάρκινγκ στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά και για το θέμα των νηπιαγωγείων που είναι σε κοντέινερ. Είναι μεγάλα θέματα. Το θέμα των χώρων στάθμευσης στην πόλη της Κέρκυρας. Ζητάω συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Μόλις στέλνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μία ακόμη ειδήσεων. Εδώ συζητάμε για τη ζωή μας και την πραγματικότητά μας. Αλλά τα τύμπανα του πολέμου χτυπάνε. Στη Μέση Ανατολή. Ναι. Γενική επιστράτευση της Χεσμπολάχ. Χεσμπολάχ είναι μια άλλη παλαιστινιακή οργάνωση. Δεν είναι Χαμάς. Η οποία είναι δρά στο Λίβανο. Ναι, δρά στο Λίβανο. Ναι. Και η οποία περιμένουν να συνεχίζει και λέει υπάρχει μεγάλη ανησυχία για ουσιαστική εμπλοκή του Ιράν σε αυτή τη σύγκρουση. Τότε μιλάμε για άλλου τύπου καταστάσεις. Δύσκολες εξελίξεις. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι είναι μια είδηση που πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί. Βεβαίως. Είναι εγκλωβισμένοι άλλωστε στο νησί μας, πληροφορήθηκα χθες. Ναι, ναι. Ισραηλινοί τουρίστες. Ναι. Οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Το ίδιο και σε άλλες περιοχές. Στο ερώτημα λοιπόν. Κυκλοφοριακό πρόβλημα και πρόβλημα στάθμευσης είναι από τα κορυφαία προβλήματα του τόπου. Mm-hmm. Το κατέγραψε αυτό και το ανέδειξαν ή το κατέγραψαν οι δημοσκοπήσεις. Στο ερώτημα ποιο θεωρείται το μεγαλύτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερο. Το πρώτο που αναφέρουν είναι το πρόβλημα της καθαριότητας, πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων και το δεύτερο είναι το κυκλοφοριακό και οι χώροι στάθμευσης. Οι δρόμοι και οι χώροι στάθμευσης. Ναι. Η πόλη έχει περιορισμένους χώρους και δεν χωράει τα χιλιάδες αυτοκίνητα που μπαίνουν καθημερινά, που επιχειρούν, που θέλουν να μπουν μέσα στην πόλη. Γι' αυτό η λήψη περιοριστικών μέτρων στην κίνηση των αυτοκινήτων προς την πόλη είναι επιβεβλημένη. Το θέμα είναι ότι για να επιβάλλεις περιοριστικά μέτρα πρέπει προηγουμένως να έχεις εξασφαλίσει χώρους, να έχεις απαντήσει στο ερώτημα και πού θα πάνε αυτά τα αυτοκίνητα.
Έτσι. Και αφού τους εξασφαλίσεις αυτούς τους χώρους και τους διαμορφώσεις κατάλληλα, να έχεις απαντήσει και στο ερώτημα και πώς θα μεταφερθεί ο οδηγός και ο επιβάτης από το χώρο στάθμευσης στον προορισμό του στο κέντρο της πόλης. Άρα πρέπει να έχεις και λεωφορεία μικρά, ευέλικτα, σε διαρκή δρομολόγια, κυκλικά δρομολόγια, τα οποία θα κινούν τους επιβάτες αυτούς των αυτοκινήτων από το χώρο στάθμευσης προς την πόλη και αντίστροφα. Εάν δεν τα εξασφαλίσεις αυτά, όποια μέτρα και να πάρεις είναι παρακινδυνευμένα. Διότι θα οδηγήσουν σε καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε τον περασμένο Αύγουστο. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να πάμε σε μέτρα χωρίς προηγουμένως να έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Και η προετοιμασία μας οδηγεί στο να αξιοποιήσουμε τους χώρους για τη δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης εκεί που έχουν οριστεί, εκεί που έχουν συζητηθεί. Δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Έχει γίνει συζήτηση και έχουν επιλεγεί ουσιαστικά οι χώροι οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τώρα, πέραν αυτών των ρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν, ασφαλώς είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί με τους εκπροσώπους της παλιάς πόλης. Η υπόθεση των μονίμων θέσεων των μονίμων κατοίκων, των θέσεων στάθμευσης των μονίμων κατοίκων. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω λεπτομέρειες γι' αυτό. Θα αποτελέσει αντικείμενο συναντήσεων μέσα στην περίοδο αυτή τη μεταβατική από τώρα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε την υπόθεση από την αρχή του νέου χρόνου. Το θέμα των νηπιαγωγείων τώρα είναι γεγονός ότι η Κέρκυρα μπήκε στην καινούργια εποχή για την προσχολική εκπαίδευση χωρίς να έχει προετοιμαστεί στο κτηριακό της ζήτημα, στη κτηριακή προϋπόθεση. Και βρέθηκε ως λύση ανάγκης, προσωρινή λύση ανάγκης, η στέγαση των παιδιών, των τάξεων των νηπιαγωγείων μέσα σε αυτά τα κλουβιά, αυτά τα μεταλλικά κτίρια, τα κοντέινερ. Αυτό ήταν μια μεταβατική λύση, μια λύση προσωρινή, η οποία δυστυχώς τίνει να μονιμοποιηθεί. Και τίνει να μονιμοποιηθεί διότι δεν έχει εξεταστεί και δεν έχει προετοιμαστεί η λύση στο πρόβλημα. Όταν προσεγγίσαμε για πρώτη φορά το θέμα, μας τέθηκε το ερώτημα και πού θα δημιουργηθούν τα νέα νηπιαγωγεία. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό μας οδήγησε στις νέες πολεοδομικές ενότητες. Παγκλατέικα, Άγιο Σπυρίδωνα, Κοτσέλα, Καθολικών Καλογριών Πολεοδομική Ενότητα, Κανονίου κλπ. Βάλαμε τα σχέδια, τα τοπογραφικά των πολεοδομικών ενότητων κάτω και με τους ειδικούς τεχνικούς αναζητήσαμε μέσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό αυτών τους χώρους που προβλέπεται να κατασκευαστούν σχολικά κτίρια ή προνοιακές δομές για τους βρεφικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς ή για τα νηπιαγωγεία ή για τα σχολεία. Υπάρχει πρόβλεψη μέσα σε αυτές τις πολεοδομικές ενότητες, έχουν προβλεφθεί χώροι. Είναι καθαροί χώροι ή πρέπει να γίνει η κύρωση? Θα εξεταστεί η κάθε περίπτωση χωριστά. Η κάθε περίπτωση. Σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί να γίνει μεμονωμένη πράξη δηλαδή. Μπορεί να γίνει χωριστή πράξη για την περιοχή τη συγκεκριμένη. Μάλιστα. Γιατί όπως γίνεται και με τα εκτός σχεδίου δόμησης. Εάν το κάνετε αυτό θα με θυμώσετε πάρα πολύ. Γιατί? Διότι έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Μόνο αυτό. Εάν είναι μια διαδικασία. Πολλά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 30 χρόνια τώρα που συζητάμε. Απλή με την έννοια μια γραφειοκρατική επεξεργασίας, αλλά μια διαδικασία εν τέλει απλή και δεν έχει γίνει τίποτε και λέει η Ρόδη Κράτη Τσαγκαροπούλου ότι εγώ έβγαλα το πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των σχολείων και δεν μου έφεραν μελέτες να χρηματοδοτήσω. Τότε ναι, θα με θυμώσετε. Ναι, γιατί η απάντηση από θα ήμουν ανέστητος. Η απάντηση από την άλλη πλευρά είναι δεν έχουμε χώρους. Να όμως που υπάρχουν μου λέει χώροι. Εκπαιδευτικός επαναξιολόγηση χρήση υπαρχουσών υποδομών. Να γίνουν τα νηπιαγωγεία άλλες δομές. Λέει εκπαιδευτικός μια πρόταση. Τα νηπιαγωγεία, τα σημερινά νηπιαγωγεία. Ναι, ναι, τα σημερινά. Ναι, τα σημερινά. Δηλαδή είναι αυτό που λέτε ότι όταν υπάρχει μια διαβούλευση, όταν υπάρξει μια κατάθεση απόψεων για να καταλήξετε στο επόμενο βήμα. Ναι, να αναφερθώ λίγο εκεί σε αυτό. Ναι. Εάν είχε εξεταστεί το θέμα, θα μπορούσε να απαντηθεί με επίκληση στοιχείων που θα οδηγούσαν στο ένα ή το άλλο συμπέρασμα για το λόγο για τον οποίο δεν αξιοποιήθηκαν οι χώροι αυτοί μέχρι σήμερα. Εμείς δεν βρήκαμε καμία τέτοια απάντηση πουθενά. Και μάλιστα με στελέχη της διαχειριστικής αρχής που συζήτησα το θέμα, λέει: κοιτάξτε, δείτε αυτές τις πολεοδομικές ενότητες. Έχουν χώρους. Εντοπίστε τους και προβλέψτε εκεί, κάντε τις μελέτες να φτιάξετε εκεί τα κατάλληλα κτίρια. Αυτή είναι η λύση. Και πράγματι αυτό κάναμε. Και φέραμε τους τεχνικούς μας που ήταν και μέλη του συνδυασμού μας. Και τα βάλαμε στο τραπέζι τους χάρτες αυτούς και εντοπίσαμε τους χώρους στους οποίους μπορούν να κατασκευαστούν νέα σχολικά κτίρια και νέες δομές προσχολικής αγωγής, προσχολικής εκπαίδευσης. Λοιπόν,
αυτό είναι κάτι το στοιχειώδες, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει απασχολήσει τον τόπο. Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι άβολα που λέω ότι είναι δυνατόν να μην έχει ποτέ εξεταστεί αυτό. Και λέω, αν είχε εξεταστεί, δεν θα είχε απαντηθεί ανάλογα στην συζήτηση του προβλήματος αναζήτησης χώρων για κατασκευή σχολικής στέγης. Προφανώς. Ναι, δεν έχει αναφερθεί όμως ποτέ. Προφανώς. Άρα είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά προσεγγίζεται. Δεν είναι καλό αυτό που το λέω, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Αλλά εδώ μας δίνεται ένα φως, μια ελπίδα, ότι κάτι μπορεί να γίνει. Βεβαίως, διότι όταν σχεδιάστηκαν αυτές οι νέες πολεοδομικές ενότητες, από τον νόμο προβλέπεται ότι πρέπει να ορίσεις χώρους για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Να προβλέψεις χώρους στάθμευσης, να προβλέψεις πεζοδρόμια, να προβλέψεις πλατείες, να προβλέψεις χώρους για παιδικές χαρές, να προβλέψεις χώρους για σχολεία, για προσχολική εκπαίδευση. Για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ανάγκες στις νέες πολεοδομικές ενότητες πρέπει να προβλεφθούν χώροι. Και έχουν προβλεφθεί και δεν έχουν αξιοποιηθεί. Η μόνη περίπτωση που θυμάμαι και είναι χαρακτηριστική που αξιοποιήθηκε είναι το σχολείο που έγινε στο συνδετήριο δρόμο του πάνω και κάτω δρόμο του Κανονιού. Στο δρόμο που συνδέει τον πάνω δρόμο και τον κάτω, τους κεντρικούς δρόμους αυτούς. Υπάρχει ένα σχολείο. Εκεί υπάρχει ένα σχολείο. Εκεί αξιοποιήθηκε ο χώρος για να κατασκευαστεί σχολική στέγη. Και άνοιξε και ο δρόμος. Και άνοιξε και ο δρόμος. Αυτό είναι μια τμηματική αξιοποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ακόμη και αν δεν έχει κυρωθεί η πολεοδομική πράξη. Νομίζω ότι και η κύρωση είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σύντομα. Πλέον. Μπορεί μέσα σε αυτό να σας βοηθήσει και η ακίνητη περιουσία της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή τα ακίνητα τα οποία ανήκουν και που μπορούν να αξιοποιηθούν, φαντάζομαι, με την εξέβρεση κάποιων κονδυλίων. Ο Σπύρος ο Χαλικιόπουλος, που δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή του Κανονιού, ήταν πρόεδρος του Συλλόγου του Κανονιού. Ναι, ναι. Όταν αποφάσισε να συμμετάσχει στο συνδυασμό μας, μου λέει: θέλω να σε πάρω να κάνουμε μια βόλτα, να σου δείξω στο κανόνι πόσα ακίνητα έχει ο Δήμος που προέκυψαν από την πολεοδόμηση της περιοχής και τα οποία είναι σε εγκατάλειψη. Είναι ζούγκλα. Και να σας πω και κάτι. Η εμβληματική Βίλα Καλαμπρέτζο, ακριβώς απέναντί της, ένα ακίνητο ανήκει στο Δήμο Κερκυραίων. Μια ωραιότατη ισόγεια μονοκατοικία από αυτές των αρχών του 20ου αιώνα, η οποία, κύριε Δήμαρχε, έχει τίνει να γίνει, δεν έχει γίνει, τίνει όμως να γίνει ερυπιώνας. Γείτονες ήρθαν και μου το είπαν. Ναι, μου το έδειξαν αυτό. Σας το έδειξαν. Μου το έδειξαν. Και περιηγηθήκαμε λοιπόν όλες τις περιοχές του Κανονιού και είδα έκπληκτος τεράστιους χώρους αναξιοποιήτους. Τεράστιους χώρους αναξιοποιήτους. Εγκαταλειμμένους σε κατάσταση. Που θα μπορούσαν να γίνουν ένα μικρό αρθεντικό κέντρο. Πολλές δραστηριότητες οι οποίες προφανώς προβλέπονται στο πολεοδομικό σχέδιο της αυτής της πολεοδομικής ενότητας. Έτσι δεν μπορεί να κάνει κανείς όπου θέλει, ό,τι θέλει. Όχι, ό,τι προβλέπεται. Έχουν οριστεί, έχουν προβλεφθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και από την Πολεοδομική Ενότητα. Τη συγκεκριμένη. Έτσι και το πάρκινγκ για το οποίο συζητάμε στο χώρο του που προορίζεται το να γίνει το Λυρικό, πρέπει να αποχαρακτηριστεί ο χώρος από χώρος πολιτικής. Εκεί ήταν, εκεί είχε κάνει διαγωνισμό το θέμα. Αλλά εδώ και δύο χρόνια. Και η διαδικασία του αποχαρακτηρισμού διαρκεί δύο χρόνια, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα μου κάνει μια πάσα ο Σπύρος και θέλω να σας ρωτήσω γιατί έχετε την εμπειρία. Δήμαρχος, νομάρχης, αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας, εσείς δεν το αντιμετωπίσατε? Πώς το έζησα? Υπάρχει. Είναι τόσο μεγάλο όσο περιγράφεται. Νομίζω, όχι μόνο από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, από όλους τους αυτοδιοικητικούς. Μου δίνει την ευκαιρία να σας πω κάτι πολύ απλό και παραστατικό. Όταν βλέπει η πολιτική ηγεσία ενός Δήμου ή ενός άλλου οργανισμού αυτοδιοίκησης ότι ένα έγγραφο για να κινηθεί από το ένα γραφείο και να πάει στο διπλανό κάνει 15 μέρες, νομίζω ότι αν έχει φυσική παρουσία το πολιτικό πρόσωπο, μπορεί αυτό να το αλλάξει. Και να χρειάζεται μία μέρα να πάει από το ένα γραφείο στο άλλο, αντί για 15 ή για 20 μέρες ή για ένα μήνα που κάνει. Και το βλέπεις αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν η φυσική παρουσία του πολιτικού προϊσταμένου της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, οι παθογένειες στη λειτουργία των υπηρεσιών και αυτά τα γραφειοκρατικά φαινόμενα τα οποία έχουν καταντήσει πληγή για τη διοίκηση. Είναι σημείο κλειδί αυτό. Είναι συνήθειες πολλών δεκαετιών που πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει οι ρυθμοί μας, οι ρυθμοί στη διοίκηση να επιταχυνθούν, να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του τόπου, να τις αντιμετωπίσουμε, να τις χειριστούμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης μια πολιτική ηγεσία η οποία έχει φυσική παρουσία καθημερινά στο χώρο των αρμοδιοτήτων που τις έχουν ανατεθεί. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη.
Επειδή ξέρω την αγάπη σας για αυτό που ονομάζουμε λαϊκός πολιτισμός, αλλά στην πραγματικότητα για αυτό που ονομάζουμε πολιτισμική υφή αυτού του τόπου. Ο τόπος, κατά τη δική μου ανάγνωση των πραγμάτων, είναι προσωπική μου θεώρηση, είναι ξεχασμένος. Ξεχασμένα πολλά πράγματα που συνθέτουν όχι μύθους και όχι θρύλους, και αυτά είναι χρήσιμα, αλλά πραγματικά ιστορικά δεδομένα τα οποία συνθέτουν τελικά την όψη της διαδρομής των ανθρώπων αυτού του τόπου και ίσως από ένα σημείο και μετά είναι και δυναμικά στοιχεία στην προβολή ως τουριστικού προορισμού. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτό το πράγμα. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτή τη ζώσα παράδοση την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και την οποία την απολαμβάνετε και συμμετέχετε, γιατί τραγουδάτε, από ό,τι έχω δει. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Και για ίσως υψηλότερα και ανώτερα πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη ένα μουσείο της πόλεως Κέρκυρας, όπως ένα χώρο κατάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομίας, της διαδρομής των ανθρώπων αυτού του τόπου. Οι ανάγκες, κύριε Ζηνιάτη, που εύστοχα επισημαίνεται στον χώρο του πολιτισμού, σε όλες του τις εκφάνσεις πολιτισμού, διότι έχει πολλές μορφές και πολλές διαστάσεις, νομίζω ότι έχουμε χρέος να σταθούμε σε αυτό και να μην αναλωθούμε από τα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας και να... Εις βάρος, λέτε, εις βάρος του στοιχείου αυτού που πρέπει να αναδεικνύουμε. Η τοπική ταυτότητα εξασφαλίζεται μέσα από την ενασχόλησή μας με τα ζητήματα αυτά και την αξιοποίηση δυνατοτήτων προβολής των στοιχείων της πολιτιστικής και ιστορικής παράδοσης του τόπου. Συνεπώς, κάθε ευκαιρία και κάθε δυνατότητα που μας δίνεται στο χώρο αυτό πρέπει να την αξιοποιούμε. Και με ευρωπαϊκά προγράμματα και αξιοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και να προβληθούν τέτοιες δραστηριότητες, όπως είπαμε προηγουμένως για τα κτίρια, μερικά από τα οποία είναι στην κυριότητα του Δήμου και τα οποία παραμένουν αναξιοποιήτα. Αλλά αυτό προϋποθέτει, παραπέμπει στο άλλο μεγάλο θέμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που πρέπει να έχει υπηρεσία προγραμματισμού και τεχνική υπηρεσία ικανή να τα χειριστεί αποτελεσματικά. Διότι δεν αρκεί η πολιτική βούληση η δική μας, που μπορεί να είναι δεδομένη και να την εκφράζουμε και να τη διατυπώνουμε, και όταν πάμε στο επίπεδο της πολιτικής πράξης να βλέπουμε ότι χωλαίνουμε, ότι δεν έχουμε υπηρεσίες να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία εξαγγέλουμε. Άρα πρέπει προηγουμένως να ανασυγκροτήσουμε και να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση τέτοιων στόχων, και όχι μόνο αυτών που θα υπηρετούν τον πολιτισμό, αλλά γενικότερα όλες τις δραστηριότητες του Δήμου. Αν δεν έχουμε τις υπηρεσίες να προχωρήσουν αυτά τα οποία εξαγγέλουμε και διατυπώνουμε στον πολιτικό μας λόγο, θα μείνουν λόγια κενά περιεχομένου, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Και είναι μια αγωνία όλων μας αυτή, κύριε Δημαρχή. Αυτή και πρέπει να είναι αγωνία και των πολιτών και όλων μας. Έτσι, και όλων μας. Δηλαδή, εμείς πρέπει να πείσουμε ότι έχουμε αναδιατάξει τις υπηρεσίες μας κατά τρόπο που θα καθίστανται οι υπηρεσίες λειτουργικές και αποτελεσματικές. Ικανές να υπηρετήσουν τον τόπο. Ικανές να υπηρετήσουν τον τόπο. Είναι τραγικό, ανεξάρτητα από το ποιος ήταν και ποιος το είπε κτλ. Είναι τραγικό να βγαίνει ο Δήμαρχος ή η Δήμαρχος να εξαγγέλει κάτι, να θέτει ένα χρονοδιάγραμμα και η υλοποίηση της εξαγγελίας και του χρονοδιαγράμματος να εξαρτάται από μια υπηρεσία του Δήμου, η οποία στη συνέχεια ακυρώνει την εξαγγελία και δεν κάνει τίποτα από αυτό και περνούν όχι μήνες, χρόνια, και δεν έχει γίνει το παραμικρό βήμα στην κατεύθυνση υλοποίησης της εξαγγελίας. Είναι τραγικό, είναι δραματικό να συμβαίνει αυτό στον τόπο μας και συμβαίνει δυστυχώς πολύ συχνά. Τόσα μηνύματα απόψε, πάρα ερωτήματα πολλά, μας, πω, πάρα προχή, πολλά. Στα δηλαδή, κινητά μας, στο τηλεφωνικό κέντρο, σχολικές το βίντεο, τα κδάπ. Ναι. Το έδειχνα σε φίλους που βρεθήκαμε εκεί στο εκλογικό κέντρο που πήγαμε να ψηφίσουμε. Στο πέμπτο δημοτικό, στο παλιό. Το δημοτικό μας, ναι. Επειδή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ήταν πολύ αυστηρός, μπαίναμε ένας-ένας, περιμέναμε. Λοιπόν, σκεφτείτε, στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν φτιάχτηκε αυτός ο χώρος ως εκπαιδευτήριο, οι αίθουσες ήταν μεγάλες, ευάερες. Ναι, γιατί ήταν άλλα τα δεδομένα, τότε και άλλες οι ανάγκες. Αν πάτε, κύριε Δήμαρχε, μία επίσκεψη εκεί, θα θυμώσετε, είμαι 1000% σίγουρος. Χρόνια πίσω τις χώρισαν με χάρμποτ.
η υγρασία, η φθορά έχει αποκαλύψει όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά μια ήταν μια συνήθιση. Ήταν κάνει η μία τάξη μάθημα και ακούει άλλη δίπλα. Ήταν μια συνήθιση πρακτική. Όταν χωρίζονταν τα τμήματα, παλαιότερα θυμάσαι, αγαπητέ Σπύρο, θυμάσαι ότι τα τμήματα στα σχολεία μας ήταν πολυπληθή. Σύμφωνα. Είχαν μεγάλο μαθητικό δυναμικό. Εγώ όταν πήγα στην πρώτη, 40 άτομα. Στην πρώτη γυμνασίου είμαστε 52 άτομα. Στο τμήμα. Στο τμήμα. 52 άτομα και χωρίς θερμάνση. Ναι. Έτσι ξεκινήσαμε. Το Στέφανο Πουλημένο τον θυμάμαι. Ψαρωμένος μαθητής γυμνασίου, δεύτερο γυμνάσιο. Παπαναστασίου γυμνασιάρχης, ναι. Ενιαίο γυμνάσιο, ναι. Είναι ακόμα χωριστή. Αποκαλύπτω και χρόνια. Ναι, δεν πειράζει. Και 71-77 ήμουν εγώ στο ορίστε. Γυμνάσιο Λύκειο. Τα είπε όλα, τι θέλεις να σου πει απόψε. Και Πουλημένε έλεγε την προσευχή. Ένας συμμαθητής μου και συγχωριανός του μου έλεγε πιστεύω το ερέθισμα για τη δημοσιογραφία ήταν ότι ο Στέφανος πάει για δημοσιογράφος. Ναι. Διότι το Στέφανο το είχαμε συνηθίσει να λέει την προσευχή το πρωί και πάει για δημοσιογράφος. Είχα εκλεγεί και στη μαθητική κοινότητα τότε. Ναι, από μικρός λοιπόν ήταν το. Και ήταν και ο Νόντας ο Βέλγης η πιο χαρακτηριστική εικόνα δημοσιογράφου που λίγο πολύ έθελγε. Αυτά λοιπόν. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Να τα λέμε συχνά διότι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την απευθείας επικοινωνία, αλλά και μέσω των σταθμών σας. Μου επιτρέπετε ένα τελευταίο ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Και είναι από τηλεθεατή. Αν έρθει ο Πρωθυπουργός αυτή την εβδομάδα, πώς ακούγεται, για να στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Κράτσα, θα τον συναντήσετε και αν είναι, τι θα του ζητήσετε? Εάν ο Πρωθυπουργός της χώρας με ζητήσει σε συνάντηση, δεν μπορώ να μην ανταποκριθώ. Τι θα του ζητήσετε, εγώ θέλω να μου πείτε. Και ρωτάει ο τηλεθεατής. Δεν θα έρθει για να μας δώσει. Έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό από ό,τι πληροφορούμε. Ναι. Αυτό θα είναι το ζητούμενο. Τα άλλα θέματα που σχετίζονται με την κυβέρνηση και με τα αιτήματα τα οποία υποβάλλει ο Δήμος στην κυβέρνηση θα είναι άλλος ο χρόνος στον οποίο θα συζητηθούν. Είναι δεδομένο όμως ότι υπάρχουν αιτήματα και θα κατατεθούν. Ασφαλώς υπάρχουν αιτήματα. Άμως. Πάντα υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί να θέσει και πρέπει να θέτει ένας εκπρόσωπος Δήμου και μάλιστα ενός κεντρικού Δήμου όπως είναι ο δικός μας προς την κυβέρνηση. Πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά δεν είναι της παρούσας. Δεν έχω τέτοια εξουσία για αρμοδιότητα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι από την Ηρώ και εμένα, πολλές ευχές για να φάσει το βράδυ. Καλή εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν εκρηκτικά στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να το δείτε. Επιστράτευση. Καλό βράδυ. Επιστράτευση.